Mad Radio is the one. 106,2. Η νούμερο 1. Έλα, επιλογή. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Mad for Fashion εδώ στο Mad TV. Είμαι η Γεωργία Κουτσοκώστα. Στο Instagram με βρίσκεται ως georgia.ko. Αλλά πλέον, παιδιά, ό,τι και να πληκτρολογήσετε. Άμα πληκτρολογήσετε Τζο Κουτσοκώστα, Georgia Κουτσοκώστα, georgia.ko, ό,τι από αυτά και να πληκτρολογήσετε, θα με βγάλει. Ωραία. Οπότε ακολουθείτε εκεί και στέλνετε μηνύματα για το τι θέλετε να λέμε σε τούτη εδώ την εκπομπή. Να πω ότι φυσικά στην παρέα μου πάντα είναι ο Πάνος Καντάρης, εκτός από σήμερα. Ακολουθείτε το Mad TV σε Instagram, Facebook, Twitter, TikTok αλλά και στο YouTube κανάλι μας. Να χαιρετήσω εδώ τους οπερατέρ μας. Περνάνε και άλλα άτομα. Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε. Πόσους βλέπω, Στέφανε, βλέπω δύο άτομα απέναντί μου. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε στην παρέα μας παιδιά τη Σαμάνθα. Η οποία βγήκε Star Ελλάς το 2022. Είναι μεγάλη μας τιμή. Θα είναι εδώ για να της πάρουμε μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Εύχομαι, ελπίζω. Οπότε, λέω να ξεκινήσουμε κατευθείαν με τα hot fashion trends. Σήμερα θα δούμε το ημιδιάφανο μπλουζάκι με κέντημα. Πάμε να το δούμε για να το σχολιάσουμε. Είναι hot, πράγματι. Μπορεί να θυμίζει μια άλλη δεκαετία. Αλλά έχει επιστρέψει δυναμικά όλα αυτά τα ημιδιάφανα και ντυμένα κορμάκια. Είναι ξανά στη μόδα. Λοιπόν. Υπάρχουν κι άλλα τέτοια μπλουζάκια που θυμίζουν πολύ σε μεδάκι. Θυμίζει πολύ το τριγωνάκι που είχαμε πάνω από την τηλεόραση στο σπίτι της γιαγιάς μας. Ή θυμίζει πολύ αυτό που είχαμε κάτω από... Σε μεδάκι, ναι. Ναι. Ή θυμίζει πολύ αυτά που ήταν κάτω από, από τα σουπλά για να πιούμε νερό πάνω από το τραπέζι. Πάλι σε τριγωνική γεωμετρία πάντα αυτά. Τέλος πάντων, οπότε εμένα μου θυμίζουν αυτά. Όμως το λευκό και το μαύρο είναι πάρα πολύ τάση όντως και άμα δεν τα φορέσει σκέτα όπως τα βλέπουμε εμείς αυτή τη φωτογραφία, μπορούν κάλλιστα να φορεθούν υπέροχα. Πάνω στο ψυγείο, βεβαίως. Στο ψυγείο. Πάλι σε τριγωνάκι, ε. Με εκείνα τα μπισκότα από Ελβετία που όποτε τα άνοιγε και ήθελε να φας το μπισκότο με το βούτυρο και τη ζάχαρη, είχε πάντα ραπτικά υλικά μέσα. Αχ, γιαγιά, γιατί μας το έκανε αυτό. Θέλαμε μπισκότα Ελβετίας και βλέπαμε μέσα βελόνες και κλωστές. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ώρα 0 από Γιώργο Σαμπάνη και είμαστε ξανά μαζί σας σε πολύ λίγο. Με το Fashion Icon of the Week που δεν είναι άλλο από τη Σελίνα Γκόμεζ, έχω να σχολιάσω πάρα πολλά και θα τη δούμε τώρα σε διάφορα events. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο κομμάτι αυτής εδώ της εκπομπής. Είμαι η Γεωργία Κουτσοκώστα, παρακολουθείτε το Mad for Fashion, την πιο στυλάτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης φυσικά. Με βρίσκετε και στο Instagram georgia.ko και μου λέτε ό,τι θέλετε. Στην παρέα μου όμως είναι και η Wet n Wild και θέλω να σας δείξω αυτό το υπέροχο το serum, το οποίο είναι, συγγνώμη, είναι primer serum. Τώρα το γύρισα σωστά, Ορφέα. Ωραία, ευχαριστώ. Είναι primer serum, είναι hydrating, είναι με βάση το νερό serum, το οποίο προετοιμάζει και βελτιώνει την επιδερμίδα και αφήνει μία ήπια λάμψη. Θέλω να δείτε λίγο πόσο ωραίο και λεπτόρευστο και γκλιτεράτο κάπως έτσι σαν ενυδατικό που είναι. Μπορείτε να το καταλάβετε έτσι. Λίγο. Εγώ αυτό είναι που φοράω πλέον στη βάση της επιδερμίδας μου πριν το μακιγιάζ, γιατί βοηθάει για να δώσει αυτή την ήπια λάμψη να ενυδατώσει και βοηθάει πάρα πολύ στο να μας κρατήσει περισσότερο το μακιγιάζ. Η επιδερμίδα σας μετά από αυτό θα είναι ψεγάδιαστη, την κάνει έτσι πολύ λία, πολύ απαλή, ακόμη και στο χέρι μου που έχω βάλει τώρα, δηλαδή είναι απολαυστικότατο να ξέρετε το πόσο απαλή την αφήνει την επιδερμίδα. Αλλά να σας πω κάποια πράγματα που είναι by the book, είναι μέσα στη φόρμουλα. Δίνει μεταξένια υφή που δημιουργεί και τον ιδανικό καμβά για ομοιόμορφη, αψεγάδιαστη και μακράς διαρκείας εφαρμογή του μακιγιάζ, όπως σας είπα. Είναι εμπλουτισμένο με θρεπτικά συστατικά, ενυδατικά συστατικά για την επιδερμίδα, όπως είναι rose water, το οποίο μπορώ να το μυρίσω κιόλας. Μυρίζει εκπληκτικά και μπορείς να το διακρίνεις το rose water στο άρωμα. Έχει εκχύλισμα πράσινου τσαγιού, καρπούζι και εκχύλισμα πεόνιας. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, το κάνει ένα φανταστικό αρωματικό primer serum. Είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους της επιδερμίδας, είναι cruelty free. Είναι gluten free, είναι vegan. Και αυτό που έχετε να κάνετε εσείς είναι να απλώσετε 1 με 2 σταγόνες στο πρόσωπό σας πριν το μακιγιάζ. Φροντίστε όμως παρακαλώ πολύ το πρόσωπό σας να είναι καλά καθαρισμένο. Να έχει απολεπιστεί σωστά, να έχει φύγει ο περιβαλλοντικός ρήπος και οποιαδήποτε βρωμιά μπορεί να υπάρχει πάνω στο πρόσωπό σας με ένα μισελέρ, με ένα σαπουνάκι, απλά να έχετε καθαρίσει καλά το πρόσωπό σας πριν την εφαρμογή του σέρουμ. Τώρα παιδιά, θα προχωρήσουμε εμείς στο Fashion Icon of the Week, που δεν είναι άλλο από τη Σελίνα Γκόμεζ.
Έχω πολλά πράγματα να πω για τη Σελίνα Γκόμεζ. Τη θαυμάζω, την αγαπώ, την επικροτώ και τη θεωρώ σπουδαία προσωπικότητα, κυρίως για τη νέα γενιά. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε και θα δούμε σήμερα διάφορες εμφανίσεις σε events. Οπότε πάμε πρώτα στα American Music Awards 2016, όπου φόρεσε Prada. Φυσικά και θα σχολιάσουμε το στυλιστικό κομμάτι, αλλά θα σχολιάσω και κάποια πράγματα από τη ζωή της. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω. Πάρα πολύ. Έχουμε ξαναδεί τη Σελίνα Γκόμεζ να φοράει κάτι παρόμοιο. Κόκκινο πάλι, στενό στη μέση, σαν κορσέ, ας πούμε, εκεί πέρα στη μέση, αλλά ήταν κοντό. Και σε αυτό μ' αρέσει πάρα πάρα πολύ. Είναι το 2016, όπου και πάλι θεωρείται έφηβη. Ή είναι, εντάξει, ενήλικη είναι, αλλά είναι λίγο έτσι στο, νομίζω, μετεφηβικό στάδιο, ίσως. Γιατί το λέω αυτό, γιατί η Σελίνα Γκόμεζ είναι ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στο χώρο της ηθοποιίας. Ήτανε από 10 χρονών στον χώρο ως ηθοποιός και έχουμε δει από πάρα πολλούς που ήταν στον κόσμο της Disney ότι δυσκολεύτηκαν πολύ αργότερα, επειδή ακριβώς ήταν από πολύ νεαρή ηλικία στον χώρο της δημοσιότητας. Πάμε σε ένα επόμενο, πάμε στα American Music Awards του 2017, να δούμε τι φόρεσε. Εκεί που ήθελα να καταλήξω για το προηγούμενο outfit είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ το ότι εκεί πέρα είχε μία νεανικότητα και μία φρεσκάδα και κάτι πολύ ωραίο. Λοιπόν, πόσο φαίνεται αυτό, Κώστα? Το προηγούμενο? Όχι. Ωραία. Αυτό εμένα δεν μ' αρέσει. Με τον Κώστα ταιριάζουν οι απόψεις μας. Μου αρέσει το ότι δίνει ένα ροκ στοιχείο. Μου αρέσει πολύ το κορμί της, παιδιά, της Σελίνα Γκόμεζ. Μ' αρέσει πολύ το ροκ στοιχείο, αλλά δεν είναι κάτι που μ' αρέσει πολύ για American Music Awards. Δεν ξέρω. Θα μπορούσα να το δω κάπου αλλού. Ίσως όχι σε βραβεία. Νομίζω. Πάμε στα επόμενα American Music Awards του 2019, όπου φόρεσε Versace. Να δω λίγο πώς λέγεται το ντοκιμαντέρ που έχει κυκλοφορήσει. My Mind and Me λέγεται το ντοκιμαντέρ με τη ζωή της Σελίνα Γκόμεζ. Ήταν μια πολύ ταραχώδη ζωή μέχρι στιγμής. Πολύ ταραχώδης ζωή μέχρι στιγμής. Αξίζει πολύ να δείτε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αυτό, ας πούμε, μου αρέσει πολύ καλύτερα για βραβεία. American Music Awards, φοράει Versace. Είναι ένα χαρακτηριστικό χρώμα Versace, θεωρώ αυτό. Δηλαδή, όταν τον βλέπεις, λες Versace θα είναι. Μ' αρέσει που έχουμε ασορτή γόβα. Δεν μου πολύ αρέσει το μήκος σε αυτά τα φορέματα, αλλά μ' αρέσει αυτή η εμφάνιση. Πάμε σε ένα επόμενο. Screen Actors Guild Awards του 2022, που φόρεσε Oscar De La Renta. Το 2022 πλέον η Σελίνα Γκόμεζ έχει μιλήσει για πολλά θέματα της ψυχικής της υγείας, για πολλά θέματα υγείας, εννοώντας δηλαδή το λύκο και την διπολική διαταραχή, τα οποία τη δυσκολεύουν πολύ. Είναι πλέον μια γυναίκα όρημη, γυναίκα που έχει περάσει από πάρα πολύ κριτική μέσα στο χώρο, γιατί καλός ή κακός, με τον Justin Bieber ήταν πάρα πολλά χρόνια μαζί. Είχε βγει στη δημοσιότητα και σχολιάστηκε πάρα πολύ αργότερα το ότι χώρισαν, το ότι ο Justin Bieber παντρεύτηκε απευθείας στην Hailey, πλέον Bieber, κτλ. Λοιπόν, οπότε αυτό εδώ το σύνολο που βλέπω μου αντιπροσωπεύει αυτό που είπα τώρα, ότι είναι μια όρημη γυναίκα. Ότι είναι μια γυναίκα η οποία στηρίζει πάρα πολύ την άποψή της. Είναι γυναίκα με ταπεραμέντο. Είναι μια γυναίκα που έχει φλόγα μέσα της και είχε όρεξη για ζωή και εύχομαι να έχει όρεξη για ζωή. Αλλά έχει περάσει από πολλά και αρκετά δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ αυτό που βλέπω. Συγχαρητήρια, Oscar De La Renta, και συγχαρητήρια, Σελίνα Γκόμεζ. Πάμε στα Critics Choice Awards του 2022, όπου φόρεσε Louis Vuitton. Όσες φορές έχουμε δει τη Σελίνα Γκόμεζ να φοράει Louis Vuitton, δεν μας πολύ αρέσει. Και εδώ δεν μας πολύ αρέσει. Επόμενο κατευθείαν. Πάμε στο Prime Time Emmy Awards του 2022, όπου φόρεσε Σελίν. Νιέχ, γιατί όπως είπα πριν, αυτή η γυναίκα είναι μια γυναίκα που έχει ταπεραμέντο, έχει φλόγα. Έχει μιλήσει για πάρα πολύ ωραία θέματα, υποστηρίζει πολύ ωραία την άποψή της και αυτό το ρούχο μου φαίνεται λίγο αδιάφορο. Θέλω δηλαδή αυτή η γυναίκα που περιγράφω να μου δίνει και στο ρούχο της κάτι πολύ, πολύ fierce. Φοράει πράσινα σκουλαρίκια. Υπάρχει περίπτωση να κάνει zoom, να τα δω κι εγώ, γιατί δεν μπορώ. Τέλος πάντων, ας το προσπεράσουμε. Πάμε στα Golden Globes του 2023, όπου φόρεσε Valentino. Α, το πράσινο σκουλαρίκι. Ναι, δεν μου πολύ αρέσει. Και επίσης, παιδιά, θέλω να πω, μην την βγάλεις τη φωτογραφία, να πω. Βλέπετε στο πρόσωπό της ότι είναι όντως ταλαιπωρημένη ψυχικά. Νομίζω ότι φαίνεται.
Μπορεί, και πλέον αντιμετωπίζει προβλήματα και σωματικού βάρους λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων. Λοιπόν, πάμε στα Golden Globes του 2023, όπου φόρεσε Βαλεντίνο. Η Σελίνα Γκόμες, πολύ φίλη μου που αντιμετωπίζει. Ορίστε. Η Σελίνα Γκόμες πάχυνε λόγω αποτοξίνωσης και λόγω ψυχολογικών προβλημάτων. Εγώ πάχυνα λόγω στρες. Το διατήρησα με πολύ καλό φαγητό, όπως έχουμε πει, ε. Ε, δεν μου φταίει μόνο το στρες. Έφαγα. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ η προσπάθεια που κάνει η Σελίνα Γκόμες και τα καταφέρνει και βγαίνει νικήτρια. Μου αρέσει το μανίκι σε αυτό το ρούχο. Το έχουμε ξαναδεί, η αλήθεια είναι, στα κάποια στιγμή που σχολιάσαμε τα Golden Globe Awards. Δεν μου αρέσει το μαλλί και δεν θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κολακευτικό στους ώμους. Επειδή βλέπουμε ένα κορμί το οποίο τώρα περνάει ένα σοκ με τις αποτοξινώσεις και όταν το κορμί περνάει ένα σοκ, κάπως υπάρχει και η κατακράτηση, η οποία όμως εδώ είναι φανερή. Οπότε θα προσπαθούσα εγώ, αν ήταν να το φορέσω, να καλύψω λίγο τους ώμους. Χωρίς να λέω ότι δεν είναι θηλυκό, ότι δεν είναι όμορφο αυτό που βλέπουμε, ότι δεν είναι καλέσθητο, είναι πάρα πολύ. Απλά τι θα έκανα εγώ στη δική της θέση. Μ' αρέσει όμως πάρα πολύ και το μανίκι. Συμφωνούμε με αυτά? Να πάμε σε διάλειμμα? Πάμε να ακούσουμε Baila Conmigo από Ρόα Αλεχάνδρο και Σελίνα Γκόμες και είμαστε ξανά μαζί σας σε πολύ λίγο με τη Σαμάνθα μας. Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στο πρώτο τελευταίο κομμάτι αυτής εδώ της εκπομπής και εγώ είμαι πανέτοιμη τώρα να υποδεχτώ την καλεσμένη μου, η οποία είναι ένα πανέμορφο κορίτσι. Είναι η Star Ελλάς του 2022. Να πω ότι έχει μπει στις ζωές μας πάρα πολύ δυναμικά, όχι μόνο στις δικές μας ζωές, και στο modeling, στο χώρο του modeling γενικά και πολύ δυναμικά φέτος. Οπότε είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τη Σαμάνθα Μίσοβιτς και να μας τα πει η ίδια από μόνη της. Μπορείς να περάσεις. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνεις? Καλά, εσείς? Καλά, λυπάμαι πολύ που δεν είναι ο Πανούλης στην παρέα μας να σε γνωρίσει. Βλέπετε, παιδιά, και το Instagram account της Σαμάνθας, να μπείτε να την ακολουθήσετε, misovic.ή/. Τελεία Σαμάνθα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα πολύ βασικά. Θέλω να σε ρωτήσω πότε πήρες εσύ την απόφαση να ασχοληθείς με το modeling, πότε είπες ότι αυτός ο χώρος είναι για σένα? Την απόφαση αυτή δεν την πήρα αποκλειστικά εγώ. Με δήλωσαν κάτι φίλοι μου βασικά στα Καλλιστεία της Κρήτης και από τότε, κατά την εμπειρία μου στα Καλλιστεία της Κρήτης, αποφάσισα ότι μου αρέσει πολύ αυτός ο χώρος. Λίγο οι φωτογραφίες που κάναμε για την προετοιμασία μας, λίγο οι πασαρέλες. Από τότε πήρα τα βήματά μου, τα πρώτα μου βήματα και συνέχισα. Ωραία. Πριν πας στα Εθνικά Καλλιστεία, οπότε, είχες συμμετάσχει και σε άλλους διαγωνισμούς, όπως ήταν αυτό στην Κρήτη. Είχες πάει και στην Πελοπόννησο. Σωστά. Ναι. Ωραία. Αυτό θεωρείς ότι ήταν μια καλή προετοιμασία για να πας με άλλον αέρα μετά στον διαγωνισμό αυτόν? Και να στεφτείς τελικά στα ρελάς? Θεωρώ ότι όλα τα Καλλιστεία είναι διαφορετικά. Δηλαδή, δεν υπήρχε κάποια εμπειρία που έζησα στα Εθνικά Καλλιστεία που να ήταν ίδια με τα προηγούμενα Καλλιστεία που είχα συμμετάσχει. Σίγουρα νιώθεις λίγο πιο άνετα όσον αφορά την ώρα που είσαι πάνω στη σκηνή. Από εκεί και πέρα είναι εντελώς διαφορετικά όλα τα Καλλιστεία. Θέλεις να μοιραστείς μαζί μας λίγο την εμπειρία σου, γενικά, σαν συνολική εμπειρία, πώς είναι τα Καλλιστεία? Εξαρτάται για τον καθέναν. Τώρα για εμένα, εγώ είμαι άνθρωπος που στην αρχή κατά την προετοιμασία των Καλλιστείων δεν αγχώνεται. Εκείνη τη στιγμή θα με πιάσει το άγχος. Ναι. Δηλαδή, σε αυτά τα Καλλιστεία ήμουν αγχωμένη μισή ώρα πριν ξεκινήσουν. Με το που βγήκα όμως στη σκηνή για την πρώτη μου παρουσίαση, ήταν σαν να ξεχάστηκα. Σαν να μην υπήρχε κανένας δίπλα μου, ούτε μπροστά μου, ούτε πουθενά. Ναι, θεωρείς ότι είχες αυτόν τον δυναμικό αέρα? Πίστευες στον εαυτό σου καταρχάς, πίστευες έτσι? Πίστευα θα πάρω κάποιον τίτλο. Δεν περίμενα να πάρω τον τίτλο της Star Ελλάς, αλλά περίμενα ότι θα πάρω κάποιον τίτλο. Πάντα πιστεύω στον εαυτό μου. Αν δεν πίστευα στον εαυτό μου, δεν θα είχα δηλώσει συμμετοχή. Τι έχεις αποκομίσει από όλη αυτή την εμπειρία? Σου έχει προσφέρει επαγγελματικές προτάσεις? Μου έχει προσφέρει αρκετές. Το σημαντικότερο είναι το ότι θα μπορέσω να συμμετάσχω στο Miss Cosmos για να εκπροσωπήσω την Ελλάδα, που είναι ένας πολύ μεγάλος θεσμός. Πώς νιώθεις που θα μας εκπροσωπήσεις εκεί? Αγχωμένη. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Αγχωμένη, διότι σπάνια πάνε κορίτσια μικρής ηλικίας σε τέτοιους διαγωνισμούς. Και εγώ θα είμαι μόλις 19 όταν πάω. Οπότε εντάξει, είναι λίγο περίεργο. Αλλά πιστεύω ότι θα περάσω καλά και ελπίζω να καταφέρω να πάρω μια άξια θέση. Κι εγώ στο εύχομαι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι αυτή που θα μας εκπροσωπήσει. Να σε πάω λίγο στο Big Brother και να σε ρωτήσω πώς και πήρες την απόφαση να συμμετέχεις εκεί. Στο Big Brother πάλι δεν ήταν δικιά μου απόφαση. Ένα πρωί που ξύπνησα, μου είπε ο σύντροφός μου: «Α, σου δήλωσε συμμετοχή στο Big Brother». Ο σύντροφός σου? Ναι.
που είναι μέσα στο χώρο, είναι τραγουδιστής και πήρε αυτή την απόφαση να με δηλώσει. Mm-hmm. Για να με βοηθήσει να κοινωνικοποιηθώ λίγο στην Αθήνα. Ναι. Ωστόσο, μετά από πολύ καιρό με πήραν τηλέφωνο για τα casting. Είχα μετανιώσει στην αρχή, μέχρι και την τελευταία στιγμή έλεγα δεν θα πάω. Ενώ είχα περάσει, έλεγα στον σύντροφό μου, άμα μου πεις να μην πάω, δεν μπαίνω. Ναι. Αλλά με έσπρωχνε να πάω και πήγα. Τώρα που εν τέλει πήγες, το μετανιώνεις? Όχι, δεν μετανιώνω για τίποτα που κάνω. Mm-hmm. Μπορεί στην αρχή να φάνηκα λίγο κακιά στο παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή, όταν βγήκα από το παιχνίδι, είχα αρκετά hate σχόλια, αλλά είχα και πολλούς φανατικούς θαυμαστές. Πλέον έχω δει ότι οι περισσότεροι, ακόμα και αυτοί που γράφαν hate σχόλια, με ακολουθάνε και με συμπαθούν πάρα πολύ. Mm-hmm. Και έχουν δει ότι δεν ήμουν αυτό που φαινόταν μέσα στο παιχνίδι. Δεν μετανιώνω ποτέ για κάτι που κάνω. Είναι κάτι που θα ξαναέκανες όμως? Όχι. Όχι. Θεωρώ ότι όταν κάνεις κάτι, το κάνεις μία φορά. Ωραία. Να πάμε λίγο στο fashion κομμάτι. Να σε ρωτήσω. Ποιο είναι το αγαπημένο σου fashion trend, από ό,τι έχεις δει να κυκλοφορεί? Τι είναι αυτό που σ' αρέσει εσένα? Δύσκολο. Σ' αρέσουν δηλαδή τα cargo παντελόνια, σ' αρέσει ο κορσέ, σ' αρέσουν τα oversized κοστούμια που έχουν βγει στη μόδα, που έχουν επανέλθει βασικά στη μόδα, σ' αρέσει περισσότερο το 2000, κάποια δεκαετία? Γενικά το στυλ μου είναι πολύ casual. Ναι. Πολύ απλό, δεν πάω με τη μόδα τόσο. Σου ταιριάζει η μόδα, ωστόσο? Σίγουρα, σε όλους ταιριάζει, άμα το πάνε ανάλογα με το στυλ τους πάντα. Όλα αυτά τα trend που μου είπες αυτή τη στιγμή δεν είμαι υπέρ. Ναι. Σίγουρα ταιριάζουν σε πολλούς και μου αρέσουν πάνω τους, δεν είμαι άτομο που θα τα δοκίμαζε. Είμαι περισσότερο του αθλητικού και του casual στυλ. Mm-hmm. Ναι. Τώρα ένα trend που μου έχει κάτσει πάρα πολύ είναι αυτό τα χρωματιστά, τα καλσόν που έχουν βγει τώρα στη μόδα. Ναι, ναι. Αυτό για κάποιο λόγο μου έχει κάτσει πολύ και ίσως και το δοκιμάσω. Α, πρέπει οπωσδήποτε. Εσένα θα σου ταιριάζουν αυτά πολύ. Ποιο ρούχο πιστεύεις είναι αυτό που δεν πρέπει ποτέ να λείπει από την ντουλάπα μας? Ποτέ. Σίγουρα ένα μαύρο τζιν, ένα μαύρο τοπάκι και ένα πουκάμισο λευκό. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Απλό, basic και σικάτο. Θεωρείς πολύ βασικό το hair styling για ένα ολοκληρωμένο look? Γιατί βλέπω και το μαλλί σου τώρα, έχεις έρθει πολύ περιποιημένη με πολύ ωραία μαλλιά. Πάντα, ακόμα και αν δεν μπορείς να πας κάπου να στα φτιάξει κάποιος, πρέπει να προσπαθήσεις να είναι κομψό και ανάλογο με το στυλ σου στο μαλλί, γιατί ολοκληρώνει το look, το στυλ. Έχουμε δει σε σένα να κάνεις και πολλές αλλαγές, δηλαδή το τολμάς. Ναι, εκεί δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, ναι. Τώρα, αν με πάρουν τηλέφωνο και μου πούνε, έλα αύριο να τα κάνουμε ξανθά, έχω φύγει. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, εμείς θα πάμε να ακούσουμε Miley Cyrus και Flowers και θα επιστρέψουμε εδώ πέρα να δούμε κάποιες φωτογραφίες από celebrities και να τις σχολιάσουμε μαζί. Τέλεια. Όσον αφορά το fashion κομμάτι. Ωραία. Εδώ είμαστε, παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με τη Σαμάνθα Μίσοβιτς στην παρέα μας. Πρόκειται να σχολιάσουμε κάποιες φωτογραφίες από celebrities, αλλά πρώτα θέλω να πάμε λίγο στο Miss Cosmos 2023. Ναι. Σωστά, ναι. Στο οποίο η Σαμάνθα θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας, θα μας εκπροσωπήσει. Θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προετοιμασία που κάνετε τώρα? Καταρχάς είναι κοντά στο Μάιο, σωστά? Ναι, ναι. Ωραία. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, κάποια συγκεκριμένη προετοιμασία, κάτι που κάνετε? Αυτό το αποφασίζει κάθε διαγωνιζόμενη. Εγώ συγκεκριμένα έχω σκεφτεί θα κάνω έναν έρανο με τον οποίο θα βοηθήσω παιδιά σε μια χώρα της Αφρικής. Τώρα το πού δεν το έχω σκεφτεί ακόμα, πρέπει να κάνω μια μικρή αναζήτηση. Mm-hmm. Και θα ταξιδέψω εκεί πέρα και θα προσπαθήσω να δώσω σε αυτά τα παιδιά ό,τι τους λείπει. Τέλεια. Είτε είναι φαγητό αυτό, είτε πράγματα για το σχολείο, είτε ρουχισμός, το οτιδήποτε. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Οπότε, παιδιά, εσείς μένετε συντονισμένοι και στο Instagram της Σαμάνθας, όπου θα ενημερωνόμαστε, φαντάζομαι. Το βλέπετε και εδώ, misovic.samantha. Και να πάμε τώρα εμείς στις φωτογραφίες. Κώστα μου, όποτε είσαι έτοιμος, δίνεις την πρώτη φωτογραφία. Έχουμε Λάκη Γαβαλά. Ήταν ένας από τους κριτές. Πώς φαίνεται το ντυσμό του? Πολύ ωραίο. Είναι... Γενικά ο κύριος Λάκης Γαβαλάς έχει ένα πολύ τολμηρό styling που κάνει. Πιστεύω ότι και πρωί για να πάει για καφέ, το styling του δεν σταματάει ποτέ να είναι τόσο τολμηρό. Mm-hmm. Μ' αρέσει. Σίγουρα εγώ δεν θα φορούσα το καπέλο, αλλά είναι... Πώς να το πω, είναι μια πινελιά την οποία βάζει πάντα ο κύριος Λάκης. Πώς σου φάνηκε η κριτική του? Πολύ καλή. Στοχευμένες παρατηρήσεις, Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και πριν βγουν τα αποτελέσματα, όταν μου έκανε την ερώτησή μου, ανέφερε κάτι για το νούμερό μου, ότι το 10 είναι το τυχερό. Ναι.
Και με το που άκουσα τον αριθμό 10, το πρώτο άτομο που κοίταξα στην κριτική επιτροπή ήταν ο κύριος Λάκης, επειδή είχε πει για τον αριθμό. Ναι, ναι, ναι. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Κατερίνα Στικούδη. Γυναικάρα. Γυναικάρα, ναι. Είναι το πρώτο που μπορώ να πω. Πολύ ωραίο κορμί. Πολύ ωραίο styling. Είτε casual, είτε για να βγει βράδυ. Mm-hmm. Πιστεύω γενικά ότι την ντουλάπα της πρέπει να είναι πολύ ωραία. Θα πήγαινα για ένα Σαββατοκύριακο να κλέψω κάτι ρούχα. Θα το φορούσες αυτό? Ναι, σίγουρα. Mm-hmm. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα και τα κοψίματα. Είναι σεμνό με... Με κάτι μυστηριώδες, κάτι αποκαλυπτικό, ναι. Λίγο, ε. Ναι, σε βάζει λίγο σε αρκετές σκέψεις. Ναι. Πάμε στο επόμενο. Πάρα πολύ μ' αρέσει η Κατερίνα Στικούδη. Έχουμε Σταματίνα Τσιμτσιλή. Πολύ ωραία. Πώς σου φαίνεται αυτό το χρώμα? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα χρώματα που έχουν βγει στη μόδα πλέον. Και εγώ γι' αυτό έβαλα σήμερα πορτοκαλί. Επίσης, παιδιά, να αναφέρω ότι από κάτω φοράει λιλά γόβα. Μπορεί να μην φαίνεται, αλλά έχει κάνει ένα φανταστικό color blocking. Μπράβο. Σε αυτό το πλάνο φαίνεται. Ωστόσο, να πω ότι η κυρία Τσιμτσιλή ήταν η παρουσιάστρια στα Καλλιστεία. Ναι. Τι φορούσε στα Καλλιστεία, θυμάσαι? Κυρία Τσιμτσιλή. Ναι. Φορούσε ένα φόρεμα το οποίο ήταν από τον κύριο Πάνο Ζήνα. Ναι. Θα μπορούσα να πω στενό από πάνω και λίγο ανοιχτό προς τα κάτω. Πολύ γλίτερ. Ναι. Mm. Εντάξει, όλα τα φορέματα της βραδιάς ήταν πολύ εντυπωσιακά. Mm-hmm. Είτε από καλεσμένους είτε και από εμάς. Mm-hmm. Πάμε σε μια επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ. Και να μου πείτε και πόσες έχουμε ακόμη. Πολύ ωραίο φόρεμα. Υπέροχο. Το φόρεμα αυτό πραγματικά το είχα ερωτευτεί. Καταρχάς να σας πω ότι όλα τα φορέματα, παιδιά, ήταν πολύ βαριά. Μ' άρεσε πάρα πολύ όμως, γιατί είχε τα πάντα, δεν το έλειπε κάτι. Η διαφάνεια, κορμάκι, στρας, πουλιές, πούπουλα, τα πάντα όλα. Υπέροχη φωτογραφία. Ναι. Εκεί μπορώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη φωτογράφη μας, την κυρία Νικόλ, γιατί μας έλεγε λίγο πολύ τι να κάνουμε. Γιατί ήμασταν όλοι στο ίδιο μέρος, οπότε έπρεπε να φανεί λίγο διαφορετική η φωτογραφία μας. Mm-hmm. Με βοήθησε αρκετά και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φωτογραφία. Και εμάς πολύ. Όταν λες ότι ένα φόρεμα είναι βαρύ, μόνο μία φορά το έχω νιώσει αυτό σε φόρεμα. Αλλά αυτό το φόρεμα που είχα βάλει εγώ ήταν κάπως κοντό, οπότε δεν το. Okay, ήταν βαρύ, αλλά πάνω μου δεν το ένιωθα. Εσύ σε αυτό το φόρεμα ή σε άλλα φορέματα που ήταν βαριά, όπως λες, το νιώθεις, το αισθάνεσαι, σε παίρνει. Πώς είναι η αίσθηση? Εξαρτάται. Εγώ προσωπικά δεν το αισθάνθηκα. Mm-hmm. Σίγουρα όταν το σηκώνεις, καταλαβαίνεις ότι είναι βαρύ. Όταν το φοράς, έχει να κάνει με την άνεση που έχεις. Ναι. Δηλαδή, υπήρχαν κορίτσια που μπορούσαν να πούνε: δεν μπορώ να περπατήσω, δεν μπορώ να κάνω ένα βήμα. Εγώ ήμουν πολύ άνετη με το φόρεμα. Ίσως φταίει λίγο πολύ η εμπειρία μου όσον αφορά φωτογραφίες ή σε διάφορα φορέματα κτλ. Ρούχα. Αλλά ήταν πολύ άνετο. Δεν ένιωσα ότι ήταν βαρύ. Ναι. Πάμε σε ένα επόμενο και πείτε μου, παρακαλώ πολύ, και πώς έχουμε. Ζωζεφίν. Πολύ μαύρο. Θα το έσπαγες με κάποιο τρόπο, ε? Σίγουρα, ας πούμε... Άμα το έσπαγα, θα βάζα μια ζώνη ασημή. Mm-hmm. Μια ζώνη ίσως κόκκινη, γυαλιστερή, να ταιριάζει με τη τσάντα. Μ' αρέσει το styling, αλλά θα το έσπαγα αυτό το μαύρο. Mm-hmm. Ωραία παρατήρηση. Ωραία παρατήρηση. Πάμε στο επόμενο. Χριστίνα Μπόμπα. Εντάξει. Εδώ πάρα είναι... πολύ της μόδας αυτά τα παντελόνια επίσης. Ναι. Και το off the shoulders είναι πάρα πολύ ωραίο. Και το χρώμα που σπάει. Τσαντούλα. Η συνολική εικόνα, ναι. Τσαντούλα είναι πολύ ωραία. Ναι. Εδώ τώρα, ενώ είναι ένα total black, πάλι, mm-hmm. Σε αντίθεση με τη Josephine, έχει μπει ένα πολύ έντονο χρώμα για να το σπάσει το κίτρινο, που το μάτι σου πέφτει εκεί πέρα, οπότε mm-hmm. δεν μπορείς να πεις ότι βλέπεις ένα μαύρο πράγμα. Είναι, ναι, πολύ και ωραίο. Δεν χάνεται η σιλουέτα μέσα στο μαύρο, έχεις δίκιο. Ναι, ενώ στο προηγούμενο κάπως κουκουλωνόταν. Πολύ ωραίο. Και πολύ, λοιπόν, ωραία γυναίκα. Ναι, πάρα πολύ. Όλες οι γυναίκες που φέρνουμε εδώ πέρα στο Mad for Fashion, όπως και εσύ, είστε όλες πολύ ωραίες. Λοιπόν, αυτά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Και συγχαρητήρια επίσης να σου πω για τον προηγούμενο τίτλο σου. Αλλά σου ευχόμαστε τώρα για το Miss Cosmos καλή επιτυχία. Χαιρόμαστε πολύ που θα μας εκπροσωπήσεις. Εσείς, παιδιά, μένετε συντονισμένοι στο Instagram της Αμάνθας για να παρακολουθείτε τα πάντα.
να παρακολουθήσετε και για τον Έρανο. Και φυσικά μένετε συντονισμένοι εδώ στο MAD TV, γιατί η ροή του προγράμματός μας συνεχίζει κανονικά. Σαμάνθα Μουχάρικα, σε περιμένουμε εδώ, άμα θέλεις, και μετά το Miss Cosmos. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Φυσικά, σας ευχαριστώ πολύ που με δεχτήκατε. Να είσαι καλά. Γεια σας.